Και μόνο το γεγονός ότι ερχόμαστε σήμερα και συζητάμε αυτό το θέμα, όταν οι εργασίες στους δρόμους της αρμοδιότητας της περιφέρειας έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, είσαστε, έχετε συνεννοηθεί όλοι με fast track διαδικασίες να τρέξουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί για το ιστορικό κέντρο. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι η περίοδος τελικά της καραντίνας αποδείχθηκε η καλύτερη ευκαιρία. Γιατί μας κοροϊδεύεται την ίδια στιγμή που μειώνονται οι λωρίδες σε βασικές αρτηρίες του κέντρου με τα έργα, με το μεγάλο περίπατο, έρχεται και ψηφίζονται αντιδραστικοί νόμοι για την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων με πρόσχημα την ασφάλεια και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των οδηγών. Παρά τα όσα λέει και είπε ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Πατούλης, εμείς δεν μας έχετε πείσει ότι σας έπιασε ξαφνικά ο πόνος για την ποιότητα της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζόμενων της Αθήνας. Γιατί αν ήταν έτσι, σας το έχουμε ξαναπεί, θα ενισχύατε πραγματικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν θα παγώνατε απαλωτριώσεις, δεν θα παγώνατε, με συγχωρείτε τα μικρόφωνά σας κλείστε παρακαλώ, δεν θα παγώνατε απαλωτριώσεις δρομολογημένες, οι οποίες είχαν δρομολογηθεί για τη δημιουργία δημόσιων χώρων σε περιοχές της Αθήνας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί δεν σας νοιάζουν αυτές οι περιοχές, γιατί αν σας ένοιαζαν θα μας φέρνατε άλλα σχέδια. Σχέδια για δημιουργία νέων πλατειών, για δημιουργία πάρκων, για δημιουργία παιδικών χαρών. Αντί λοιπόν να πάτε να φτιάξετε τα προάβλια των σχολείων, ρίχνετε ζεστό χρήμα για να μετατρέψετε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε προάβλιο. Σε προάβλιο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων πάνω από τις 150 κλίνες και των μεγάλων αλυσίδων εμπορίου και διασκέδασης. Εδώ δεν πρόκειται για μια απλή ανάπλαση, ούτε απλά για μια κυκλοφοριακή μελέτη. Εμείς δεν θα το υποβαθμίσουμε το όλο εγχείρημα, σχολιάζοντας και αναλύοντας αυτά και μόνο. Αυτές τις μεικτές χρήσεις θέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων και αυτές κάνει λόγο. Και όταν μας λέει για νέα ζευγάρια που θέλει να έρθει να κατοικήσουν, να μας πει ότι θέλει για νέα πλούσια ζευγάρια. Γιατί αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μετά την αύξηση των αξιών γης, που από όλες τις αναπλάσεις φαίνεται ότι έρχεται σαν επακόλουθο. Και έχουμε μιλήσει και για το τι αυτό σημαίνει για τους μικρούς μαγαζάτορες, τα μικρά γραφεία στις περιοχές αυτές, τι έχει δείξει η ζωή. Λοιπόν, να είσαστε, εμείς διαφωνούμε με το κριτήριο και το κίνητρο που είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει και το ρημοτομικό σχέδιο της Αθήνας. Τι θέλει κέντρο τουρισμού πολυτελείας και συνοδών χρήσεων. Επομένως, τι μας λέτε παραδείγματα για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν μας λένε για τη Ραμπλά στη Βαρκελόνη που την περπατάνε μόνο τουρίστες και που οι μόνιμοι κάτοικοι κάνουν διαδηλώσεις και δεν μπορούν να ζήσουν στην πόλη τους. Το ίδιο συμβαίνει στην Πράγα, που έχει τα νούμερα που θέλει να φτάσει σαν στόχο ο Δήμαρχος των εκατομμυρίων τουριστών το χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βενετία. Λοιπόν, εμείς δεν θα σταθούμε ούτε στην αισθητική του Φίνικα, που μας επιβλήθηκε, ούτε στα πανάκριβα παγκάκια μόνο ζαρντινιέρα, σκάνδαλο, ούτε στους αδιέξοδους ποδηλατόδρομους, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο ποδηλατόδρομων, δεν οδηγούν πουθενά. Ούτε ότι μεγαλώσατε τα ήδη μεγάλα πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου και ρίξατε ζεστό χρήμα, το οποίο θα κλειδοπληρώσει αυτό το χρήμα που έχει πέσει στην πρώτη φάση, που μπορεί να φτάσει στα 50 εκατομμύρια, δεν έχει καμία σχέση με το τι θα πληρώσει στη β' φάση για την ολοκλήρωση του ελληνικός λαός. Λοιπόν, άρα εμάς μας νοιάζει να φανεί και να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το κύριο, αυτό που θέλετε να κρύψετε, ποιο είναι το κίνητρο που σας οδηγεί να λειτουργήσετε με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτή την τακτική, πέρα από κάθε διαδικασία, βαφτίζοντας κάθε νόμιμη διαδικασία ως γραφειοκρατία. Αυτά δεν θα τα σχολιάσουμε παραπάνω, τα αφήνουμε για όλους όσοι υπερψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΙΝΑΛ και από το ΣΥΡΙΖΑ το συγκεκριμένο περίπατο, και τώρα βλέποντας τις αντιδράσεις που το λέγαμε ότι θα υπάρξουν και ήταν επόμενο να υπάρξουν, έρχονται εκ των υστέρων να δικαιολογήσουν ότι υπάρχουν και προβλήματα που όντως είπα, δεν μπορεί να τα κρύψει κανείς αυτά που ζει ο καθένας που στοιχειοδός θέλει να κατέβει και να κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας, και αισθητικά αλλά και λειτουργικά. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για τα θέλω των κατοίκων και των εργαζομένων που σήμερα συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους βάζετε και εσείς να συνοστίζονται ακόμη παραπάνω.
που δεν έχουν ελεύθερους χώρους να παίξουν τα παιδιά τους, για τα άτομα με κινητικά προβλήματα που έστω και η παραμικρή μετακίνηση για αυτούς αποτελεί βάσανο, για τις περιοχές που μας ίσονται από εγκληματικότητα, διακίνηση ναρκωτικών, που η ιστορία έχει δείξει ότι μια απλή ανάπλαση μπορεί απλά να τις μετακινήσει κάπου αλλού, παραδίπλα, και ολοκληρώνω για το μοντέλο μονοκαλλιέργειας του τουρισμού που τις συνέπειές του τις είδαμε τώρα στον κορονοϊό, πώς πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι από τις συνέπειες, από το κλείσιμο της δραστηριότητας και τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Και θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να βάλει τη σφραγίδα του. Εμείς αυτό τον καλούμε σαν λαϊκή συσπήρωση, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα αυτό. Πάρτε το πίσω. Πάρτε το πίσω. Αφού είναι αναστρέψιμο, με συγχωρείτε, αφού είναι αναστρέψιμο, πάρτε το πίσω.